Πήρε Σοάρες, έτσι, ναι. Το έχασε στο στοίχημα ο ΠΑΟΚ και τώρα σιγά μην πάρει κι άλλον όταν βλέπει τον κύριο Μαρινάκη να παίρνει πίσω τον Κανέ, λέγεται, Κανέ. Τον Κανέ και τον Λοβέρα. Θέλει να πάρει ένα εξτρέμ ακόμα, πλαϊνό, δανεικό θα πάρει. Δεξί μπακ πήρε, δεν μ' άρεσε εμένα καθόλου ο δεξιός μπακ. Ο Σάστρε. Δεν μ' άρεσε καθόλου, έκανε τον γκολ εκεί, δεν μ' άρεσε καθόλου. Καταρχήν είναι κοντός. Είναι 1,74. Είναι αδύναμος. Συμμονομαχίες. Μπροστά καλός είναι. Μπαίνει, χώνεται πίσω στο ένας με έναν και τα λοιπά. Άμα βρει κανέναν Μπαλάσιος και για ένα ξέρω εγώ πλαϊνό καλό. Δεν είναι στα μαρκαρίσματα του. Θα μου πεις καλά ρε να μάθει. Και εγώ πιστεύω ότι είναι μεταγραφή, αλλά έχει έρθει σε ένα κακό momentum. Γιατί ανεβαίνει ο Λίρατζης και θα πρέπει να επιμείνουν σε αυτόν. Αλλά... Ο Λίρατζης είναι καλύτερος αθλητικά. Είναι κλάσης ανώτερο. Σαν σώμα, σαν ταχύτητα, διασκελισμό μπροστά. Και ο Λίρατζης έχει προβλήματα στο αμυντικό του κομμάτι. Είναι πιο σώμα όμως, πιο δυνατικός. Έχει και προοπτικές εξέλιξη. Από το άλλο το παιδί έχει προοπτικές εξέλιξη. Αλλά όταν όμως έχετε με ένα παίκτη 21 χρόνων 22, ο μαλουσακός πλάγιος. Είναι τώρα, να ρωτήσω για τον Σοάρες, γιατί είναι μια μεταγραφή εντεκαδάτη αυτή, έτσι. Ναι. Πού θα τον κουμπώσει ο Λουτσέσκου? Ο Λουτσέσκου, το λογικό είναι να φάει τον τσιγάρα. Αυτό δεν είναι... Σκηνοθέτης. Στο ορολογικό γραφείο. Σκηνοθέτης. Καλαμαριά. Καλαμαριά, σκηνοθέτης. Εκτός από ποτήρες, λέτε σκηνοθέτης. Λοιπόν, κοίταξε. Όπως βλέπω το παιδί αυτό, έχει τα χαρακτηριστικά του, τσιγάρα. Δηλαδή κόβει, ταχυδυναμικός, ψηλό παιδί, μειώδης, δεν τραυματίζεται, κουβαλάει την μπάλα καλά. Δεν είναι όμως σούτερ. Δεν είναι κεφαλοσφαιριστής, δεν χτυπάει φάουλ, δεν χτυπάει πέναλτι. Εντάξει, έχει τέτοιους παίκτες ο ΠΑΟΚος. Ο Σοάρες τον θέλει από ό,τι αντιλαμβάνομαι σαν έναν χαμάλι πολυτελείας. Γιατί... Πολύ φοβάμαι ότι αυτοί οι δύο παίκτες, ο Μπάκος δεξίς, ο καινούργιος, ο ξένος και ο Σοάρες, θα φάει δύο Έλληνες με προοπτική καλή. Και το λέω αυτό γνωρίζοντας τον Λουτσέσκου. Τι κόμπλεξ έχει με τους Έλληνες, κόμπλεξ πάρτε. Αποσύρω τη λεπτή, κολλήματα έχει με τους Έλληνες. Σε μια φάση που ανεβαίνουν αυτά τα δύο παιδιά πάρα πολύ, και εγώ δεν έχω καμία σχέση με την Έλληνα, την Ελληνία, δεν με ενδιαφέρει. Βλέπω όμως ότι οι δύο Έλληνες αυτοί πάνε πάρα πολύ καλά και βελτιώνονται. Επειδή κουμπώνει περισσότερο στο να φάει τον τσιγάρα ο Σοάρες, πιθανολογώ ότι θα έχουμε και την Αργεντινή που να φάει τον Παπ, τον Κούρτης, τον Αγκούστο. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε αυτή την... Αλλά δεν ξέρεις. Εγώ ξέρεις ποιάνο πιστεύω ότι θες να φάει ο Σοάρες. Τι πράγμα? Ξέρεις ποιάνο πιστεύω ότι θες να φάει ο Σοάρες. Ποιανού? Του Ντάγκλας Αογκούστο. Θα τον βάζει, θα βάζει τσιγκάρα Κούρτη και μπροστά τον Φελίπε Σοάρες. Αυτός είναι και τόσο πολύ πιθανό. Πιο μπροστά είναι, αλλά είναι 8-10. Είναι πολύ... Δεν παραγωνικό πολύ. Κανένας δεν ξέρει να κατεβάζει κατοχή και τέτοια. Και ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως πλαγιάζει όταν παίρνει την μπάλα. Αυτομάτως πάει στις πλευρές. Ανεβαίνουν οι πλαϊνοί επάνω. Οπότε δεν περνάει η μπάλα τα χάφ του ΠΑΟΚ όταν κατεβαίνει η μπάλα. Οπότε έχουμε θέμα εδώ. Θα δούμε όμως και ποιο. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει Σοάρες Κούρτιτς και από εκεί και πέρα θα παίζει ανάμεσα σε Σβάμπα, Αουγκούστο και Μπίσεσβαρ. Άμα παίξει με Σοάρες, Αουγκούστο, Μπίσεσβαρ. Ή Σουάρες, Σβάμπ, Κούρτιτς. Γιάννη μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πείτε μου ποιος από αυτούς θα μαρκάρει εδώ από τους τρεις για να ξέρω. Αυτός. Ο Σβάμπ. Αυτός. Δεν είναι Γιάννη. Είναι επιθετικογενής παίκτης. Δεν είναι μυθικογενής. Ο Μπίσεσβαρ κολλάει μόνο με δύο κόρτες. Δηλαδή κολλάει μόνο με τον πιστηρικά του ΠΑΟΚ και Τζιγάρα και με τον Σουάρες. Δεν κολλάει με Κούρτι αργό σε μεγάλο μάτι. Αν βάλει τον Κούρτι και τον Μπίσεσβαρ.